Δυστυχώς είδαμε τη φωτιά από τα 3 και 15. Ήρθαμε εδώ, αφήσαμε τις δουλειές μας εδώ. Και φαίνεται η φωτιά να καίει σπίτια, ξενικά. Βλέπουμε την καταστροφή της πόλης μας, να πούμε λίγα λόγια. Καίγονται σπίτια, καίγονται διάφορα περβόλια εδώ που ήταν τα εσπεριδοειδή της αμοχώς του. Η τεχνική σχολή. Ξενοδοχεία. Το ξενοδοχείο είναι το Κορτεσάν εκεί που έβλεπε το καπνό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δυστυχώς ένεκα του ανέμου η πυρκαγιά εξαπλώνεται αριστερά και οπωσδήποτε θα πάει και στην κλειστή αμόχωστο του. Μπορεί τα σπίτια να είναι χαλασμένα όπως λέμε, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που μας λυπεί εμάς τους αμαστοσχιανούς. Εσείς που ξέρετε δηλαδή την περιοχή τώρα η πυρκαγιά δεν είναι στην κλειστή πόλη? Όχι, είναι στο παραλιακό μετωπό. Ήταν, ξεκίνησε και από εδώ που είναι ο Άγιος Μέμνονας η εκκλησία και προχωστά. Τώρα πήγε και στην κλειστή περιοχή. Η φωτιά μένεται εδώ και 3 ώρες περίπου στην κλειστή περιοχή αμοχώστου, στο βάθος μετά την τεχνική σχολή. Από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε, να δούμε από εδώ, δεν υπάρχει καθαρό μέτωπο. Είναι προς την παραλία, προς την τουριστική περιοχή, προς τα ξενοδοχεία της πολυκατοικίας. Φαίνεται να επεκτείνεται προς τα αριστερά, που οδηγεί προς την ανοιχτή περιοχή της αμοχώστου, να πούμε, προς την παλιά πόλη, προς τα τείχη, προς το λιμάνι. Εγώ νιώθω ακόμα πιο μεγάλη συγκίνηση, γιατί ακριβώς απέναντι είναι το σπίτι μου. Είμαι από την Κάτω Δερίνια. Αναμέναμε με μεγάλη αγωνία να ανοίξει το οδόφραγμα, να πάμε εμείς που δεν έχουμε δει ποτέ μας τα σπίτια μας. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι αντί να προχωρούμε μπροστά, πάμε πίσω. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Έχει κόσμο που θέλει να επιστρέψει εδώ και τώρα.